Αμήν. 1085 σελίδα με τη χάρη του Θεού είναι από την επιστολή του Ιούδα. Και από το 16 κάτω δεξιά εδάφιο. Που πιστεύω ότι είναι μια σειρά εδαφίων που είναι η κοινωνία σήμερα. Ούτε είναι εγωγιστέ με ψήμυροι, περιπατούντες κατά τας επιθυμίας αυτών. Και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα και κολακεύουσι πρόσωπα χάριν ωφελίας. Αλλά εσείς αγαπητοί, ενθυμήθητε τους λόγους τους προηρημένους υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγον ότι εν εσχάτω καιρό θέλουσιν είστε εμπέκτε, περιπατούντες κατά τας ασεβής επιθυμίας αυτών. Ούτε είναι οι αποχωρίζοντες σε αυτούς ζωώδης πνεύμα μη έχοντες. Σεις όμως αγαπητοί επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτάτην πίστην σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένονται στο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωήν αιώνιον. Και άλλους μεν ελεείτε κάνοντες διάκριση, άλλους δε σώζετε με τα φόβου, αρπάζοντες αυτούς εκ του πυρός, μισούντες και το χιτώνα των μεμολισμένων από τη σαρκός. Εις δε τον δυνάμενο να σας φυλάξει απταίως τους και να σας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμου σε να γαλιάσει, εις τον μόνον σοφόν Θεόν τον Σωτήρα ημών, η δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία, και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Αλληλούια. Η ζωή των Αποστόλων ήταν αφιερωμένη σε αυτά που είχαν κατανοήσει από τα 3,5 χρόνια και όχι μόνο από τον Κύριο. 3,5 χρόνια διδακτεί από τον ίδιο τον Κύριο και τα υπόλοιπα διδακτεί του Πνεύματος του Αγίου μέσα από ενέργειες που έκαμε ο Θεός στην απλότητα της ζωής τους. Μία απλότητα η οποία ποτέ δεν κήρυξε ότι ο Θεός ψάχνει αναμάρτητους. Ποτέ δεν απεστράφει ο Θεός από τους αδυνάτους. Ποτέ δεν κήρυξε το Πνεύμα το Άγιο, ελάτε όλοι δυνατοί σε μένα, όλοι Άγιοι και εγώ θα σας ευλογήσω και θα κάνουμε μια εξαιρετική παρέα. Ποτέ δεν τα είπε αυτά ο Θεός. Αντιθέτως, μέσα από την απλότητα του κηρύγματος του Χριστού βγήκε το «έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες». Δηλαδή ήρθε ένα κήρυγμα απλό να φέρει ανάπαυση μέσα σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Ένα κήρυγμα το οποίο γίνεται και σήμερα και θα συνεχίσει να ψάχνει να βρει ταλαιπωρημένους το Πνεύμα το Άγιο μέχρι την αρπαγή. Και το ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν μας μεταφέρει σε άλλο επίπεδο, αν και είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πέφτεις. Ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι ένας άνθρωπος που θα κουβαλάς αυτό το σαρκείο το οποίο είναι γεμάτο αδυναμίες. Ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος διαλογισμούς. Αλλά τα ξέρει ο Θεός. Τα ξέρει. Και γι' αυτό μιλάει, γι' αυτό ενισχύει, γι' αυτό παρηγορεί, γι' αυτό ενδυναμώνει. Το Πνεύμα το Άγιο μίλησε από τότε και είπε ότι στους έσχατους καιρούς, και δεν μιλούσε βέβαια για τότε, η έσχατη καιρή είναι αυτή που ζούμε τώρα εμείς. Η έσχατη καιρή θα φέρουν ένα πνεύμα απίστευτης ασέβειας, ξεσηκωμού της σάρκας, ένα ισοπαίδωμα σε όλα. Δεν θα υπάρχουν ηθικοί φραγμοί, δεν θα υπάρχουν κοινωνικοί σεβασμοί, τίποτα. Ένα ίσωμα, ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει. Και αν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό που έχουν διδαχθεί, θα μαζεύονται και άλλοι και θα βαράνε παλαμάκια και θα το κάνουν σαν Θεό. Αρχηγός μια τάδε κατάστασης, αρχηγός μιας δίνα καταστάσεως και εσύ είσαι ένα τίποτα για όλους αυτούς. Δεν έχεις σχέση με αυτό όλο το σύστημα. Είσαι σε ένα άλλο επίπεδο
και αγωνίζεσαι για να μην μειανθείς από αυτό το σύστημα. Τι πράγματα είναι αυτά, παράξενα, τα σκέφτομαι καμιά φορά. Λέω, μα είναι δυνατόν ένας διαρκής αγώνας να είμαι μέσα σε αυτή την κατάσταση και να προσέχω πόσο θα αντέξω. Όσο με έχεις μέσα σου, λέει ο Θεός. Όσο έρχεσαι σε μένα, ναι. Όσο παίρνεις από εμένα δύναμη, πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, τόσο οι δυνάμεις σου θα ανανεώνονται καθώς του αετού. Είναι δηλαδή μια οικοδομή, καθώς λέει ο αδελφός Ιούδας. Σεις όμως, μιλάει για την Εκκλησία, τους αναγεννημένους, αγαπητοί, επικοδομούντες εαυτούς, και εδώ αρχίζει μια προσωπική μάχη με τον εαυτό μου απέναντι σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα. Μια μάχη η οποία πολλές φορές μας φέρνει σε τέτοια δυναμία που λέμε, καθώς και ο Παύλος, απελπίστημεν και του ζήν. Και δεν το αντικρούει ο Θεός αυτό. Αλλά τι περιμένει? Περιμένει να μου δείξει, να καταλάβω γιατί επέτρεψε να είμαι σε μία αδυναμία, ώστε να έρθει ένα λιθαράκι πίστης, καθώς ο Θεός δεν με εγκατέλειψε μέσα σε αυτή την αδυναμία μου, ώστε να αυξηθώ λίγο παραπάνω ως οικοδόμημα. Ο αγώνας όμως είναι δικός μου, αφορά εμένα. Κανένας από εσάς δεν μπορεί να με βοηθήσει και κανέναν από εσάς δεν μπορώ να βοηθήσω παρά μόνο με δύο λέξεις μέσα από το Ευαγγέλιο και με μια απλή προσευχή, όσο αγάπη κι αν έχω. Είναι σχέση που έχεις καθαρά εσύ με το Θεό, εγώ με το Θεό. Την οικοδομή θα την κάνω εγώ μαζί με τον Κύριο. Μπορείς να ακούς τα πιο εξαίσια κηρύγματα, τα πιο τρομερά κηρύγματα. Εάν δεν τα διηλύσεις και δεν ψάχνεις να βρεις μέσα από αυτά τα μηνύματα τι πρέπει να κάνεις, ποτέ δεν θα οικοδομηθώ, δεν θα οικοδομηθείς. Σεις όμως, λέει, αγαπητοί, επικοδομούντες εαυτούς επί την Αγιωτάτην πίστην σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλέσει ο Θεός τέλειους. Δεν υπάρχει τέλειος, τέλειος είναι ο Χριστός. Εμείς τι κάνουμε? Βαδίζουμε προς την τελειότητα. Γι' αυτό σήμερα, πολλές φορές, όχι μόνο σήμερα, εάν ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε πεσμένοι, απογοητευμένοι, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί έρχομαι έτσι? Γιατί έχω τον αγώνα μου, προσπαθώ να έρθω σε συνεννόηση με τον Θεό, να καταλάβω γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Απορώ με τον εαυτό μου πως έχω ξεχαστεί μέσα στο διάβα αυτό των δεκαετιών. Απορώ με τις αδυναμίες μου, απορώ με τις ανοησίες μου, απορώ με τα πεσήματά μου, είμαι σε μια απορία. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνω στην προσευχή και να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να γίνω με ένα, ώστε να λαμβάνω αυτά που ο Θεός έχει για μένα, να με οικοδομεί, να με συνεφέρει, να με παρηγορεί και να προχωράω. Έχει ένα τελείως διαφορετικό περπάτημα ο αναγεννημένος από τον άνθρωπο του κόσμου. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Το μόνο που έχω να προσέξω είναι αυτά που λέει, να φυλάω τον εαυτό μου. Μπορώ να έχω συνεχώς περιφρουρημένο τον εαυτό μου, εννοεί την ψυχή μου, το πνεύμα μου, το σώμα μου. Δεν μπορείς, αδερφέ μου. Δεν μπορείς. Γι' αυτό και αναφέρει ότι ο δίκαιος 7 φορές θα πέσει, αλλά 7 φορές θα σηκωθεί. Όχι 6 θα σηκωθεί. 7 θα σηκωθεί. Πώς θα σηκωθώ? Με μία απλή προσευχή, παράκληση στον Θεό να έρθει στην αδυναμία μου και να με βοηθήσει. Ποιος από εμάς δεν το έχει γευθεί αυτό? Πόσες φορές δεν έχω πέσει, δεν έχει πέσει και δεν έχουμε πάει στον Κύριο και ακούσαμε ένα μήνυμα και να μια προφητεία και να μια πλήρωση του Πνεύματος και απορείς και λες, με τόσο πέσιμο ο Θεός δεν με απορρίπτει? Μα δεν σε κάλεσε για να σε απορρίψει. Δεν με κάλεσε για να με απορρίψει, για να έρθω και να βρω την πόρτα κλειστή. Εάν εγώ την κλείσω, την πόρτα θα κλείσει. Εάν εγώ σταματήσω την οικοδομή, ο Θεός θα σταματήσει. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Δίνει υλικά. Υλικά. Δεν μπορώ, στανιάρισα, κουράστηκα, δεν έχω άλλο. Δεν έχεις, τι θέλεις? Δύναμη Πνεύματος Αγίου, πάρε. Ζητάς από τον Θεό να σου μιλήσει? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου μιλήσει ο Θεός.
Θυμηθείτε τα πρώτα βήματα που μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία, πώς εξελίχθηκε το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή σου. Αισθάνθηκες ποτέ μόνος χωρίς το Θεό στο πλάι σου? Ποτέ. Ποτέ. Από την ημέρα που με κάλεσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ποτέ δεν με άφησε να αισθανθώ μόνος μου. Ποτέ. Άρα τι γινότανε? Ερχόταν ο Θεός πάντα και με κάλυπτε με τις δυνάμεις της επουράνιας. Δυνάμεις οι οποίες δεν αγοράζονται, δεν βρίσκονται, όσο και να τις ψάξεις, αλλά αποκαλύπτονται από τον Θεό. Και εσύ σήμερα το λαμβάνεις αυτό, το λαμβάνουμε εμείς. Προσμένοντες λοιπόν μέσα σε αυτή την κατάσταση, το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνιων. Η απορία μου είναι ότι εάν εγώ είμαι χάλια και είσαι χάλια σήμερα, συγχωρέστε μου την έκφραση, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να έρθει και να με πάρει? Μα εδώ είναι το ωραίο. Εδώ είναι το ωραίο, ότι εμάς που είμαστε σε αυτά τα χάλια, αν είμαστε σήμερα, εμάς θέλει ο Θεός. Με εμάς μπορεί να συνεννοηθεί, γιατί δεν υπερηφανεύεσαι. Είσαι τώρα σε μία κατάσταση ωραίας αδυναμίας σήμερα, που ο Θεός έρχεται να σου μιλήσει. Γιατί δεν μπορεί να σε βρει μέσα στη δύναμή σου, στην υπερηφάνεια της γνώσης σου. Δεν γίνεται. Τι περιμένει? Να έρθεις εκεί που σε θέλει, γιατί δεν σε βρίσκει αλλού. Σήμερα το Πνεύμα το Άγιο μου λέει, θα καταρρύψεις κάθε γνώση. Δεν θέλω τη γνώση σου, θέλω την απαλότητα και την απλότητα των πρώτων ημερών της γνωρισμίας μας. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να γυρίσω όλη τη γραφή και να πάω στην αρχή, στη γένεση, τη δική μου, την αναγέννηση δηλαδή. Να κάτσω και να κάνω ένα πισωγύρισμα, να ψάξω να βρω από τότε που με κάλεσε ο Θεός, είναι ωραίο αυτό. Τι έχει κάνει μέσα στη ζωή μου? Τι έχει εργαστεί μέσα στη ζωή σου? Τι εργάζεται καθημερινώς μέσα στη ζωή σου? Πόσες φορές δεν έφτασες στο αμήν και είπες τέρμα, και ο Θεός λέει, εσύ το λες, εγώ δεν το είπα. Και εκεί που είπες το αμήν, τελειώσαμε, απ, σαν τον Πέτρο, ερχόταν ο Θεός και σε σήκωνε. Αμήν, αδελφοί. Ένα περπάτημα δηλαδή πνευματικής επιγνώσεως του Θεού, όχι απλής επίγνωσης. Εγώ σας πληροφορώ, 22 χρόνια δεν έχω ανοίξει κανένα βιβλιαράκι να ψάξω να βρω εξηγήσεις και επεξηγήσεις. Για μένα είναι, αυτός είναι ο άρτος. Δεν υπάρχει κανένα άλλο βιβλίο επάνω στη γη που να μου εξηγεί τόσο απλά για μένα τον ανόητο ότι εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μου, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Μέσα σε μία απόλυτη απλότητα που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, εξηγεί, ενδυναμώνει, παρηγορεί και αναβιβάζει το παιδί του. Και άλλους μεν, όταν μπορείς. Πότε θα μπορώ? Όταν έχεις περάσει από εκείνο το μονοπάτι και σε έχει βγάλει ο Θεός και γνωρίζεις τα σημεία που μπορείς να πέσεις, τον πιάνεις τον άλλον και του λες, πρόσεχε, εκεί που είσαι ήμουνα, το πέρασα, μη φοβάσαι. Μην ταράζεσαι, όλα θα πάνε καλά, γιατί ο Θεός δεν θα σε αφήσει όπως δεν άφησε και εμένα. Και τι είναι αυτό? Έλεος. Σε αυτούς που θα διακρίνεις ότι πραγματικά μπορούν να ακούσουν αυτά που εσύ τους λες ότι έζησες με τον Κύριο. Μέσα στην Εκκλησία είμαι 22 χρόνια και καμιά φορά σκέφτομαι και λέω με τη Φωτεινή, πόσοι άνθρωποι ήρθανε σε αυτά τα 22 χρόνια, πόσες οικογένειες, μεμονωμένοι, μεμονωμένες, παιδιά, νέοι, λάβανε εδώ, τους ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά, με πλήρωση Πνεύμα του Αγίου μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πού είναι? Πού είναι? Θα κάνεις διάκριση σε αυτούς που το Πνεύμα το Άγιο θα σε πηγαίνει. Θα σε οδηγεί ο Θεός εκεί που πραγματικά ο λόγος που θα πεις της εμπειρίας σου με τον Κύριο θα βρει ανταπόκριση και θα σου χαρίσει μία ψυχή. Άλλους δεν λέει σώζεται με τα φόβα, αρπάζοντας αυτούς εκ του πυρός, μισούτες λέει και το χιτώνα των μεμολυσμένων από τους αρκώσεις. Δηλαδή είσαι σε μία μάχημη κατάσταση.
Από τη μία μάχω με τον εαυτό μου. Και απορώ με τον εαυτό μου. Και από την άλλη μέσα σε όλα αυτά έχω και το Λόγο του Θεού να μου λέει ότι τράβα και άλλους. Είναι ωραίο το Ευαγγέλιο. Και το έχω δει. Να σηκώνομαι το πρωί, να κοιτιέμαι και να λέω, εσύ πρεσβύτερος είσαι εσύ. Άχριστος είσαι. Για μένα. Άχριστος. Και τοποθετημένα άχριστος, όχι έτσι, για να χαριτολογήσω τον εαυτό μου και μετά να χαϊδέψω το μαγουλάκι μου. Είσαι άχριστος, λέω στον εαυτό μου. Και σκέφτομαι διάφορα. Άχριστος για εκείνο, εκεί δεν το κάνεις καλά, εκεί δεν ενδιαφέρεσαι, εκεί δεν κάνεις. Άχριστος. Και φεύγοντας μέσα σε αυτή την αχριστία την οποία έχω χρήσει τον εαυτό μου, ο Θεός μου φέρνει μία κατάσταση και μου λέει, άχριστε, μίλα. Γίνε χρήσιμος. Και ξεκινάω και μιλάω για τον Κύριο, γιατί ο Θεός με δεσμεύει, δεν μπορώ. Με έχει φέρει σε μία κατάσταση που δεν υπάρχει άλλος. Μίλα για μένα. Και βλέπω τώρα το στόμα μου, πιστεύω όλοι το έχετε βιώσει, δεν λέω κάτι που είναι άγνωστο. Και αρχίζει και μιλάει για τα μεγαλεία του Θεού και έρχεται η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και πέφτω κάτω και λέω, Θεέ μου, τον άχρηστο, ναι αδελφέ μου, τον άχρηστο. Αυτό που χρεώνεις εσύ τον εαυτό σου σε αχριστία, αυτό αγαπάει ο Θεός, το αγαπάει ο Θεός. Όχι το παροπλίζει, το αγαπάει. Ξέρετε τι δεν αγαπάει ο Θεός? Τη συνήθεια. Οι γάμοι γιατί πεθαίνουνε? Γιατί έρχεται συνήθεια. Γιατί δεν υπάρχει εκείνη η φλόγα. Είμαι χριστιανός γιατί τώρα, ναι μεν δεν το γράφει ταυτότητα, αλλά αφού γράφτηκε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής, έρχομαι κι εγώ για να έρχομαι. Δεν θέλει αυτούς ο Θεός που γίνανε η ζωή τους τρόπος ζωής, η Εκκλησία και ο Χριστός, θέλει αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν θέλει να έρχομαι στην Εκκλησία γιατί πρέπει να έρθω, θέλει γιατί έρχομαι, γιατί τον αγαπάω. Γιατί αγαπάω τους αδελφούς, αγαπάω αυτά που εργάζεται, γιατί λαχταράει η ψυχή μου να έρθω και να ακούσω τα μεγαλεία του Θεού από τον άμβονα ή ακόμα και από ένα μικρό παιδάκι μέσα από το στόμα του. Και έτσι προχωράμε από μάχη σε μάχη. Μία μάχη η οποία σήμερα, αυτό που μου είπε ο Θεός, πες ότι δεν τελείωσε ο πόλεμος. Σήμερα στην Εκκλησία ήρθανε πολλοί που χάσανε μια μάχη σήμερα. Και πιθανόν και χθες και προχθές και αύριο. Αλλά αυτό θα αλλάξει. Δεν θα μείνεις έτσι. Αυτό θα αλλάξει. Σήμερα πρέπει να πω εγώ στον Κύριο ότι δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση η οποία ζω. Σήμερα. Δεν μου αρέσει να χάνω μάχες. Ξέρετε γιατί? Το περιμένω να τα ακούσει, γιατί αυτός ο οποίος ζει μέσα μας είναι ισχυρότερος από αυτόν που ζει έξω μας. Δεν μπορεί τώρα να έχεις μέσα σου έναν άντρα Ιησούν Χριστόν σε μέτρο Θεού και να έρχεται και να σε σφαλιαρίζει ο σατανάκος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ το επιτρέπω. Από το Θεό έχεις πάρει την εξουσία να του δώσεις χρακ μία και να τον ξαπλώσεις κάτω. Εγώ το επιτρέπω. Γιατί αδερφέ μου? Γιατί δεν έχω τη δύναμη να προσευχηθώ? Γιατί δεν έχεις τη δύναμη να προσευχηθείς? Γιατί διαλογίζεσαι και ο διαλογισμός, μου είπε το Πνεύμα το Άγιο, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του διαβόλου. Μη διαλογίζεσαι, είπα και πίσω μου σατανά. Σε καμία των περιπτώσεων δεν διαλογίστηκε ο Κύριος και όταν ήρθε ο διαλογισμός, χρακ, τον πέταγε. Τον Πέτρο, στον Πέτρο. Γύρισε και του είπε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, δεν φρονείς τα των ανθρώπων, τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Στον Πέτρο, ξέρετε γιατί, έκλεισε κάθε άνοιγμα στο διαλογισμό. Μη διαλογίζεις. Δεν είναι από το Θεό ο διαλογισμός. Τι θα σου πει ο διαλογισμός? Όλα τα χάλια σου. Θα σου μοστράρει και μια ωραία αδυναμία και τελείωσες. Πάει η μάχη, η μάχη όχι ο πόλεμος, η μάχη, την έχασες. Είναι δυνατόν χριστιανοί αναγεννημένοι και να μην πετάμε σαν τους αετούς, λέω για τον εαυτό μου. Είναι δυνατόν να μην πετάνε τα σπίτια μας και να μην λάμπουν από χαρά και από ευλογία Χριστού, μα μέσα στη φτώχεια, μέσα στη φτώχεια. Μα εκεί θα φανεί ο πλούτος του Θεού. Μέσα στην πτωχία μας, μέσα στην πτωχία μας. Δηλαδή μόλις πείνασε λίγο η κοιλιά μου, άμα, πού είναι ο Θεός?
Και γιατί ο Θεός, και να με κεφαλαία γράμματα, γιατί ο Θεός, και πού είναι ο Θεός, και να και άλλοι δύο πεινασμένοι, και γίναμε τρεις που ψάχνουμε να βρούμε γιατί ο Θεός. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Αλλά αντίθετα, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι είναι το ονόματι αυτού, εκεί είναι και ο Κύριος. Πεινάω σήμερα, αν και δεν πεινάει κανείς, το λέω έτσι σχήμα λόγου. Πες δόξα στο Θεό. Δεν πεινάω σήμερα, πες δύο δόξα στο Θεό. Και ένα για αύριο μπορεί να πεινάς. Είμαι μια χαρά σήμερα. Δόξα σε τόνα. Ζήτα το χάρισμα της προφητείας. Ζήτα χαρίσματα. Που σε έχει ευωδώσει ο Θεός, είσαι ωραίος. Σε άνετο, σε ξεκούραστο, ξεκούραστη. Ζήτα, κράξε. Και καθώς τα σκεφτόμουν αυτά, λέω, πώς είναι δυνατόν να διαχωρίσω αυτές τις καταστάσεις μέσα μου και να δω πραγματικά πώς μπορώ να ελευθερωθώ. Υπάρχει λύση, βέβαια. Γι' αυτό ξεκινάει η γραφή από τη γένεση, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ξεκινάει από τη γένεση και φτάνει στην Αποκάλυψη. Από τη γένεση, άμα θα πάρετε τη γραφή και προσέξετε τη θεωρία όλου του πράγματος που ο Θεός ενεργούσε και τα έκανε πράξη, είναι η ζωή μας. Η ζωή μου είναι. Παραδείγματος χάρη τώρα διαβάζω για τον Ισαάκ που γέννησε με τη Ρεβέκα, τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Και καθώς το διάβασα, όπως με πήγαινε ο Θεός έτσι που έψαχνα μέσα στη γραφή, μου έδωσε ένα μήνυμα να καταλάβω ότι αυτός είμαι εγώ. Αν και το έχω ακούσει και παλιά, αλλά σήμερα μου το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γεννηθήκανε δύο άνθρωποι από μία μήτρα, ένα σπέρμα. Και δεν είναι τίποτα άλλο, τίποτα φοβερή αποκάλυψη, παρά τον σαρκικό και τον πνευματικό. Μου έκανε εντύπωση πρώτη, γιατί δεν γεννήθηκε πρώτος ο Ιακώβ. Δεν γεννήθηκε πρώτα το πνεύμα, γιατί θα ήταν άειλο, θα ήσουν άειλος. Τι γεννήθηκε πρώτα, η σάρκα, ο Ισάφ. Τι πρώτο είδε το φως του ήλιου, η σάρκα μου. Ουα, 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 το μωράκι. Και μετά το μωράκι μέσα ανακάλυψε σιγά σιγά ότι έχει πνεύμα. Νουν, και ότι μπορεί να σκεφτεί. Άρα είναι ακριβώς η γέννηση η δική μου. Ο Ισάφ μου και ο Ιακώβ μου. Τους οποίους τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Τους διαβάζω. Τους διαβάζω. Η αύξηση και των δύο ήτανε απόλυτα παράλληλη. Δεν υπήρχε διαχωρισμός, δεν ξεχώρισε η Ρεβέκα και ο Ισάκ αυτά τα δύο παιδιά. Δηλαδή το περπάτημα και η αύξηση ήτανε ακριβώς στα ίδια μέρη όπου πήγαινε ο ένας ήταν και ο άλλος. Όμως, ξέρετε τι πρόσεξα. Ο ένας λέει ο Ισάφ έγινε λέει ένας έμπειρος κυνηγός, άνθρωπος του αγρού. Η σκληρότητα των πρώτων ημερών, δεκαετιών αν θέλεις, της ζωής σου. Η σκληρότητα. Η επιλογή των οφθαλμών στο να κατέβει στην καρδιά ό,τι ωραίο ήταν και η καρδιά να το καρποφορήσει, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ψέματα, ειδωλολατρίες, ανοησίες. Είναι ο άνθρωπος του αγρού, ο οποίος δεν θα πάψει ποτέ να κατοικεί μέσα μας. Εγώ δεν έχω πιστέψει ποτέ ότι ο Ισάφ έπαψε να υπάρχει μέσα μου, απλά κοιμάται. Του έχει δώσει μία το Πνεύμα το Άγιο, κρακ, όταν το αφήνω. Και εδώ θέλω να ανοίξω μία παρένθεση. Μην νομίζετε ότι ο σαρκικός ο άνθρωπος είναι αυτός μόνο ο οποίος μοιχεύει, πορνεύει, ψεύδεται και κάνει κεράνι. Και ότι σε εσένα δεν υπάρχει ο Ισάφ. Όταν καταλαλούμε, ο Ισάφ είναι. Όταν έρχεσαι σε κατάκριση
Ενώ σου λέει, τι είσαι εσύ ως της κρίνης ξένον δούλο. Και αρχίζω και συζητάω τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο, τον διάκονο, τον απλό, τον αδερφό, τον φτωχό, τον αδερφό, τον βρωμήλικη, τον αδερφό, τον αδύνατο, τον αδερφό, τον πιτσιρίκο, τον πιτσιρικά που δεν έχει μπει ακόμα μέσα, που έπεσε και καπνίζει, που έκανε το έλο, που τον είδα εκεί. Δεν είναι το πνεύμα, είναι η σάρκα. Δεν είσαι πνευματικός. Α, θα πάω και θα τον ελέγξω. Μην τον ελέγξεις, θα φας τα μούτρα σου. Θα τον αφήσεις τον Κύριο, πας να προσευχηθείς. Εκεί είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο Ισάφ δεν είναι η σάρκα μόνο για αυτά τα οποία κατακρίνω στον κόσμο. Είναι και εντός της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, πόσα χρόνια έχω στο Χριστό, τα έχω μάθει όλα και τώρα τι κάνω, βαριέμαι να ακούω τον ποιμένα της Εκκλησίας. Βαριέμαι. Τα έχω ακούσει, αδελφέ μου. Ναι, αλλά όταν ξεκίνησες να τρως αυτή την τροφή που σου έδινε ο άμβωνας, στερεώθηκες. Ήρθες πεινασμένος, πεινασμένοι, ήρθαμε διψασμένοι και εδώ χορτάσαμε, αμήν αδερφή. Τώρα τι έγινε. Υπερεπαχύνθη, προσέξτε, υπερεπαχύνθη λέει η καρδιά του λαού μου. Όχι απλά επαχύνθη, υπερεπαχύνθη. Και τώρα τι κάνεις, έλα μωρέ καημένε. Πάμε και να ακούσουμε και κάτι άλλο. Και το τρομερό, να τραβάς και άλλους εκεί που πας εσύ για να ακούσουν κάτι άλλο. Αυτό τι είναι, σάρκα. Πού σε έβαλε ο Θεός, εδώ. Εδώ. Ξέρετε ποιος είναι ο πνευματικός, αυτός που αγωνίζεται και θα το δούμε. Και κλείνω την παρένθεση. Ο Ισάφ ήταν ένας άνθρωπος, λέει, του αγρού, κατοικούσε μέσα σε σκηνές αγριάδας. Δεν σκιαζότανε τίποτα. Τίποτα. Είναι η παραφροσύνη του αναγεννημένου όταν πέφτει. Γίνεται χειρότερος και από τους χειρότερους. Ξεβράζει αυτή η καρδιά πράγματα τα οποία λες, καλά είναι δυνατόν, μα τι λέω. Και ευτυχώς προλαβαίνουμε και πάμε και μετανοούμε. Δεν κηρύττουμε υπεραγιασμό, κηρύττουμε πραγματικότητα. Αυτοί είμαστε. Και από την άλλη παρατήρησα ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον Ισάκ και δεν το είχα προσέξει με την έννοια που μου το έδωσε σήμερα το Πνεύμα το Άγιο. Ο μεν Ισάκ ηγάπαλε τον Ισάφ, ο πατέρας του, διότι λέει το κυνήγιον το τροφείς αυτόν, η δε Ρεβέκα ηγάπα τον Ιακώβ. Ο πατέρας ήταν σε αδυναμία. Άρα τα παιδιά δεν είχανε προτροπές, μεγαλώνανε και κοιτάξτε τώρα τον Ιακώβ πώς τον δείχνει ο Λόγος του Θεού. Ο μεν λέει Ιακώβ ήταν λέει άνθρωπος απλούς, συγγνώμη, ο Ιακώβ κατοικούσε σκηνές, κατοικών εν σκηνές. Είχε επιλέξει να είναι απλός, έκανα λάθος πριν, δεν ήταν ο Ισάφ, ο Ισάφ ήταν στο κυνήγι και ο Ιακώβ ήταν απλός, κατοικούσε μέσα σε σκηνές, μην επιθυμώντας τίποτα. Είναι το πνεύμα. Είναι το πνεύμα που ο Θεός έβαλε μέσα μου και περίμενε τώρα το πνεύμα πότε ο άνθρωπος θα ξυπνήσει για να ελευθερωθεί. Τι έκαμε. Εν απλότητη, λέει ο Λόγος του Θεού, έβγαινε και μαγείρευε φακές. Ξέρεις τι είναι από εκεί να ψήνει ο άλλος τα κοψίδια, να απολαμβάνει τη ζωή, την κοσμική, να έρχεται όλη αυτή η οσμή και όλες αυτές οι επιθυμίες οι κοσμικές και εσύ να τρως φακή. Μα δεν μπορούσε να πάει ο Ιακώβ στον Ισάφ και να του πει εσύ, μας έχεις πεθάνει. Βάλε μια πιατέλα να φάω κι εγώ λίγο ψητό. Να χορτάσω κι εγώ λιγάκι. Όχι. Ποτέ δεν τα βρήκε ο Ιακώβ με τον Ισάφ. Ποτέ δεν πρέπει να τα βρει το πνεύμα μου με τη σάρκα μου. Ποτέ. Πάντα πρέπει να είναι σε απόλυτη διαμάχη. Όχι συζητησούλα. Διαμάχη. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σάρκα μου.
Και είναι ωραίο να μου λέει και η σάρκα μου, στο πνεύμα δεν συμφωνώ. Ξέρετε τι σημαίνει? Αντίθεση απόψεων. Αυτό θέλω. Και μετά τι θέλω? Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να καθησυχάσω τη σάρκα μου, να τη δέσω. Αυτό είναι όλο το σκηνικό. Όλο το σκηνικό αυτό είναι. Εμαγείρευε, λέει ο Ιακώβ, μαγείρευμα, ήρθε ο Ισάφ και το λέει αποκαμωμένος. Και όταν είδε ότι μαγείρευε τη φαγή ο Ιακώβ, τον πλησίασε και του είπε: «Δώσε μου να φάω». Κοιτάξτε τώρα τι διεκδικεί ο Θεός σήμερα από εμάς. Διεκδικεί, αδελφοί, τη σάρκα για να την κάψει. Γιατί ξέρει ότι πολλοί από εμάς έχουμε σάρκα. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός, αλλά τη διεκδικεί, πρέπει να του τη δώσω. «Δώσε μου», του λέει, «να φάω, γιατί εάν δεν μου δώσεις, δεν με βλέπω καλά». Και τι κάνει ο Ιακώβ? Διεκδικεί τα πρωτοτόκια. Ήτανε μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά του, να πάρει τα πρωτοτόκια. Ποτέ δεν δέχθηκε το πνεύμα που έχεις μέσα σου να σε οδηγεί σάρκα. Ποτέ. Ξέρετε ότι άκουσα το φοβερό ότι στην Αγγλία κάνανε μία έρευνα πολύ σοβαρή κυβερνητική και είδαν ότι υπάρχουν 9 εκατομμύρια άνθρωποι που κάνουν να μιλήσουν σε άνθρωπο μέχρι και 3 μήνες. Και δημιουργήσανε Υπουργείο Μοναξιάς. Και βάλανε τηλεφωνήτριες, τηλεφωνητές και μιλάνε 24 ώρες και απαντάνε. Γιατί κράζει η ψυχή και δεν την ακούει κανένας. Διεκδικεί η ψυχή να βγει επάνω στην επιφάνεια και δεν μπορεί, την έχει καταβάλει η σάρκα. Η μέρημνα του αιώνος τούτου, το στρες, τα προβλήματα, τρελαίνονται οι άνθρωποι. Έκραζε ο Ισάφ με τη μεγάλη ζωή του, τα κυνήγια του, ότι είναι δυνατός. Στην απομόνωση ο Ιακώβ, αλλά ποτέ δεν έπαψε να διεκδικεί τα πρωτοτόκια. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή μέσα στο πέσιμό μου και στις διεκδικήσεις από τον κόσμο τούτο που δεν τις θέλει ο Θεός, να ακούω στα κατάβαθα μέσα του εγώ μου, την ψυχή μου να διεκδικεί: «Βγάλε με πάλι, φέρε με σε επαφή με το Θεό, αλληλούια, με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορώ, πεθαίνω, ασφυκτιώ, σκάω». Μα η σάρκα, λέει, «εγώ απολαμβάνω την αμαρτία». Ποια αμαρτία απολαμβάνεις? Πόσα λεπτά κρατάει αυτή η αμαρτία? Πόσες ώρες θα κρατήσει? Πόσες εβδομάδες? Πόσα χρόνια θα σκάσει ο Ισάφ? Τέλειωσε. Θα πεθάνει από χοληστερίνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε μια γωνιά, μες στη σκηνή ο Ιακώβ, και να κράζει στον Θεό για τα πρωτοτόκια. Και σήμερα ο Θεός του έφερε, μας φέρνει την ευκαιρία. Αυτή είναι η ευκαιρία. Δώσε μου να φάω λίγο από αυτό. Να φέρει ο Θεός την αδυναμία μου σήμερα στα πόδια του Πνεύματός μου. Παραδεδομένη. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι λέμε τώρα? Δηλαδή σήμερα, αν αισθάνεσαι αδύνατος, εάν αισθάνεσαι όπως ο Ισάφ, σου παραδίδει ο Θεός σήμερα την ελευθερία στα χέρια σου. Γιατί εσύ είσαι πνευματικός. Και τι του ζητάει? Είναι απίστευτο. Λέω, καλά, δεν του ζήτησε μια πιατέλα προβατίνα όταν ψήσει, δεν του ζήτησε ένα ρόπαλο, ένα μαχαίρι καλό, δεν ζήλεψε τίποτα από τον Ισάφ, τίποτα. Δεν ζήλεψε μια ωραία γούνα που είχε, που ήταν εντυμένος, δεν ζήλεψε ένα αλογό του, ένα βόδι του, δεν ζήλεψε 5 αρνιά, 2 κατσίκες, μια καμήλα, τίποτα δεν ζήλεψε. Τα πρωτοτόκια έχεις μες στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ψυχή μας. Κομμάτι του Θεού που έχει βάλει μέσα σου, μην το πολεμάς. Όσο πολεμάμε για να μην βγούμε, για να μην αφήσουμε την ψυχή και να την πάμε στον Κύριο, τόσο θα είμαστε σε στεναχωρία πνεύματος. Και λυπάται ο Θεός. Τα πρωτοτόκια με παρησία δεν φοβήθηκε.
Εγώ έτσι όπως το διάβασα, λέω, πώς δεν τράβηξε το μαχαίρι ο Ισαφ. Τι είπε, δεν είχε και σε τίποτα να το κάνει. Σκληρός. Μπος υπολόγιζε τώρα τον Ιακώβ. Σιγά μην τον υπολόγιζε. Θα ήταν και μπρατσαράς, θα ήταν γι' αυτό. Τι, άνδρας που είχε συνηθίσει την οσμή του αίματος, πώς τον παρέδωσε ο Θεός στα χέρια του Ιακώβ. Τα πρωτοτόκια με παρησία. Πόλησον μισήμερον τα πρωτοτόκια σου. Πόλησον μη, όχι χάρισον μη, πόλησον μη. Πούλησέ μου τα. Με τι αντάλλαγμα, την προσευχή. Με τι αντάλλαγμα, τη μετάνοια. Με τι αντάλλαγμα, τη διαρκή επίγνωση ότι ο Θεός που γνώρισα είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αυτό είναι. Θα το πληρώσεις έτσι, θα το πληρώσω. Τι θα κάνω, εγώ και ο οίκος μου πήραμε απόφαση να μείνουμε στον Κύριο. Δεν θα πέσεις. Ρε, θα πέσω, θα ξαναπέσω, θα ματαξαναπέσω, αλλά θα μεταξανασηκωθώ. Αυτό είναι. Και μου κάνει εντύπωση πώς αμέσως ο Ισαφ το δέχτηκε. Ω Χριστέ μου, δεν το είχα καταλάβει ποτέ. Ρε, του λέει, εγώ πάω να πεθάνω από την πείνα. Ακούστε, αδερφοί, τι δώρο μας κάνει σήμερα ο Θεός. Εγώ πάω να πεθάνω, του λέει, από την πείνα ο Ισαφ. Και εσύ, του λέει, μου ζητάς τα πρωτοτόκια. Βάλε εκεί πέρα μια κούπα φακές να φάω, να στερεωθώ. Βλέπετε. Δεν εκτιμάει σάρκα τίποτα. Τίποτα δεν εκτιμάει. Ξεκινάς και λες, άρα και να είχα ένα αυτοκινητάκι. Σου δίνει ο Θεός ένα αυτοκινητάκι. Εντάξει, καλό είναι, αλλά είναι φιατάκι. Δεν μας δίνεις κανένα 1600. Σου δίνει το 1600, κοίτα ρε εσύ ο γείτονας, πήρε Mercedes. Και φτάσαμε οι μισοί Έλληνες να είμαστε χρεωμένοι. Σπιταρώνες, σάρκα είναι, εγώ μπέμπαινα, τα βλέπα αυτά. Δεν είχαν να φτιάξουν τις κουζίνες, αλλά οι Mercedes ήταν απ' έξω, γιατί πρέπει να κάνει το κομμάτι του. Σάρκα είναι. Να κυκλοφορήσω και να πούνε τώρα ότι ο Τάδε πήρε Mercedes, φιλαρέσκια και το τάισμα της σάρκας. Φάε, ανικανοποίητη. Του δίνει ο Θεός μια ωραία γυναίκα, μια οικογένεια, δύο παιδιά, τρία παιδιά, ένα παιδί, μια καλή δουλειά. Ανικανοποίητος. Έτσι ήμουνα. Ανικανοποίητος. Δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου, δεν με ικανοποιούν τα παιδιά μου, δεν με ικανοποιεί το σπίτι μου, δεν με ικανοποιεί η δουλειά μου, θέλω κι άλλα, κι άλλα. Τι κατά μπουζούκια όταν είχανε. Γιατί πας τα μπουζούκια. Γιατί δεν πας ωραία με τη γυναίκα σου, παρέες, να τα μπουκάλια, να τα λουλούδια. Και πού είναι η γυναίκα σου, άστε τη γυναίκα μου. Κοίτα το πρόγραμμα. Τι ήταν αυτό. Σάρκα. Είδε γυναίκες. Άντε γεια. Αυτά μου κάνεις, εγώ να δεις τι θα σου κάνω. Και γινόταν οι εκρήξεις. Η σάρκα σε όλο της το μεγαλείο. Ανικανοποίητη. Τα πρωτοτόκια θέλεις. Τι με ωφελούν, του λέει, τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον και όμως εν εισε αυτόν ορκίσουμε. Ορκίσου ότι θα μου τα δώσεις. Τον έδεσε. Τον έδεσε. Εσύ που είσαι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μάγκας, δεν μπορείς να κόψεις το τσιγάρο. Δεν μπορείς να κόψεις το τσιγάρο. Ένα τσιγαράκι τι είναι, άντε κόψε το. Ένα ποτηράκι ουίσκι. Αλλά θέλω να το πιω, γιατί βγαίνω με την παρέα. Μπορείς να το κόψεις. Τραβάς πιστόλια, είσαι μάγκας, είσαι φαρουές, βρε κόψε το τσιγάρο. Δεν μπορώ, γιατί. Έλατε. Γιατί. Ορκίσουμε ότι εσύ θα μου πουλήσεις τα πρωτοτόκια. Τον έφερε εκεί που ήθελε. Δέθηκε και ξέρετε, τον έδεσε για να μην μπορεί μετά να κάνει πίσω, γιατί πιστεύω θα ακούγανε κι άλλοι.
Δεν μπορεί αυτός ο μέγας κυνηγός που τον είχαν όλοι σε υπόλοιψη και ήταν ο Ισαφ, ο μεγάλος και ο τρανός με το όνομα και τον αγάπαγε και ο Ισαάκ, ο πατέρας του, μετά να έκανε πίσω. Μην κάνεις πίσω. Μην κάνουμε πίσω. Εμείς δώσαμε έναν όρκο στον Χριστό. Και όταν μας βάπτισε ο αδελφός εκεί, μας ρώτησε, παίρνει σταθερή απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι τέλους. Είπε κανένας από εμάς όχι. Σήμερα τι έγινε? Ενώπιον όλων των δυνάμεων, εγώ ομολόγησα στην παλιά εκκλησία και λέω εγώ, εννοώ όλοι μας, ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο. Και δεν είδα ποτέ τον Χριστό να με εγκαταλείπει, το πνεύμα δηλαδή. Δεν είδα ποτέ να γονατίσω ενώπιον του Κυρίου με ταπεινωμένη καρδιά και να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη και να μην έρθει η χάρη του να με γεμίσει και το έλεος του να με φέρει εκεί που ήθελε. Δεν είδα ποτέ το χέρι του Θεού μακριά από την οικογένειά μου με όλα μου τα λάθη και τις αδυναμίες και τις ανομίες. Ποτέ δεν το είδα. Σήμερα πήγαινε και πες του, Κύριε, εγώ έδωσα έναν όρκο αγάπης, πίστης, αλλά σήμερα βλέπω ότι έχω χάσει μάχες και μπορεί να χάσα και μία σήμερα. Έλα σε παρακαλώ και ξαναδώσε μου τα πρωτοτόκια αυτά τα οποία είχα για να μην τα χάσω. Ωραία λόγια, ευλογημένα. Και τότε όμως λέει σε αυτόν και επόλυσε, λέει, τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Βλέπετε. Τα πρωτοτόκια ήταν δικά του. Τα ήξερε, ήταν βεβαιωμένα. Δεν πήγε στον πατέρα του, τον Ισαάκ, να του πει, μπαμπά, να τα δώσω. Η ελευθέρωση της ψυχής μας σήμερα είναι δικό μας θέμα. Η επικοδόμηση αυτού του έργου που σου έχει δώσει ο Θεός είναι δικό σου θέμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν κλείνουν τα πάντα και είμαστε μόνοι μας, ακόμα και άλλες φορές το έχω πει, που κοιμάται δίπλα σου ο σύντροφός σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, εκεί είσαι μόνος σου με το Θεό. Και μόνο εσύ και ο Θεός ξέρει εάν έχεις κρατήσει τα πρωτοτόκια ή αν είσαι έτοιμος να τα πουλήσεις. Μόνο ο Θεός και εσύ. Και είναι εκεί μία συνθήκη, μία ώρα συνθήκης, είναι οι ωραιότερες ώρες αυτές. Συνθήκης με τον εαυτό μου και το Θεό. Δεν πήγε στον Ισαάκ, τον πατέρα του, πώς το λένε, ο Ισαφ, να του πει να τα δώσω, να μην τα δώσω. Θα τσαντιστείς άμα τα δώσω, θα μου κρατάς μούτρα. Ήταν δικά του. Βεβαιωμένα ήταν δικά του και δεν σηκώθηκε και κανένας να πει, ρε, πώς θα δίνεις τα πρωτοτόκια και εδώ ρωτάς τον πατέρα σου. Ούτε ο ίδιος ο Ιακώβ δεν του είπε, πάμε ενώπιον του μπαμπά να το φέρουμε σε τέτοιο το θέμα συζήτηση και να δούμε τι θα πει. Βλέπετε. Ο αγώνας μου με τον εαυτό μου είναι καθαρά προσωπικός. Καθαρά προσωπικός. Και τελειώνοντας, τότε λέει ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισαφ άρτον και μαγείρευμα της φακής και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησε νου του Ισαφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Θυμάστε τι διαβάσαμε. Ελεείτε, λέει, αυτούς κάνοντες διάκριση. Μην αφήνεις τίποτα να πειράξει την ψυχή σου. Τίποτα. Μην αφήνεις τίποτα να έρχεται και να σου κάνει διαλογισμούς κατά αυτού που έχεις πάρει απόφαση να ακολουθήσεις και λέγεται Χριστός και αιώνια ζωή. Εάν έρχονται ακούσματα, δεν κουράστηκες, δεν βαρέθηκες, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα, ύπαγε πίσω μου σατανά. Εμένα μου εδόθησαν τα πρωτοτόκια, θα τα κρατήσω με τη χάρη του Θεού, με τις αδυναμίες μου, με το χάσιμο ορισμένων μαχών, αλλά στο τέλος του πολέμου θα τον κερδίσω και θα πάμε στον ουρανό. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.